να είναι βέβαια και ο τερματοφύλακας, ο Θανάσης Δρακόπουλος, αλλά για να κλείσουμε αυτό που πήγαμε να σας πούμε πιο πριν, προκειμένου να έχει δύο μικρούς κάτω των 20 στον αγωνιστικό χώρο, ο Νίκος Κουρμπανάς πέρασε τον Παντελίδη, ενώ ο Γκάτσης θέλει να πλασάρει από μακριά, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την έξοδο του Καραμαλή. Ο Καζανάς έχασε όμως και τώρα ο Κωστής είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα από τον Σουρανή. Ο Κωστής που θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θέλει να βγάλει τη σύρτη σέντρα. Ο Θεοχάρης, πρώην συμπαίκτες, ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε την τροχιά της μπάλας της αγοράς Βραχνεϊκών. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται εδώ και ο Ανδρέας Ζήκος για να παρακολουθήσει. Να δούμε τον Νάκα, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα. Θα διώξει εντυπωσιακά στην πιο όμορφη φάση του αγώνα ο Καραμαλής, ενώ καραδοκούσε ο Γκάτση για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μπήκε ο Ιβεύγει, έναν αντίπαλό του. Ψάχνει στο δεύτερο δοκάρι τον Γκέτση, αυτός την μπάλα με το στήθος. Βρίσκει τον Γκάτση. Γκάτση για τον Γκέτση. Το σουτ του Γκέτση καλό, αλλά πάνω στον Καραμαλή. Καλαμπόκας. Το 1-2 με τον Καλαμπόκα μες στη μεγάλη περιοχή απέναντι από τον Καραμαλή, γυρίζει στον Κονίδα, αλλά αυτός δεν μπορεί να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα, καθώς είναι καταλυτική η παρέμβαση του Παπά. Ο Κονίδας ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση από το πλάγιο για τον Αυπακτιακό, το εκτελεί ο Καζανάς για τον Κονίδα. Καζανάς κάνει την τρίπλα πάνω στον Παπά, βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά από τον Νάκα, τα σούτ από τον Γκέτση, η μπάλα θα περάσει. Βγάζει έξω για τον Νάκα, το σούτ του Νάκα δεν ανησυχεί. Κυριακή στον Πάμισο. Να δούμε την εκτέλεση κόρνερ για την ομάδα της Αχαϊκής. Ψύχρεμος ο Παντελίδης μαζεύει την μπάλα. Την 1η Νοεμβρίου. Η σέντρα βγαίνει ο Καραμαλής. Διώχνει, η μπάλα πηγαίνει στον Καζανά. Ο Καζανάς για τον Γκέτση. Ο Γκέτση θα βγάλει την σέντρα. Ο Παπάς πάνω στον Γκέτση. Αυτός θέλει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Αλλά η σέντρα του δεν πέρασε. Ακολουθούσαν τη φάση εκεί και ο Νάξ αριστερά για τον Καλαμπόκα. Κατέβασε αυτός με αντίπαλο τον Γεωργόπουλο. Έκανε την τρίπλα. Θέλει να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γκέτση θέλει να μείνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν μπορεί να βγάλει τη σέντρα, κάνει φάουλ τελικά πάνω στον Παπά. Μεγάλη τους περιοχή, μπροστά είναι μόνο ο Πυρής. Καλαμπόκας, παλιά του Καλαμπόκα για τον Γκέτση. Σε καλή θέση αυτός θα κάνει το σούτ πάνω στον Καραμαλή. Πρώτο ημίχρονο με τον Θεοχάρη να δοκιμάζει ένα μακρινό σούτ, την μπάλα κοντράρει και καταλήγει στην αγκαλιά του Καραμαλή και όπως σας το λέω Αυπακτιακού, Νίκος Κουρμπανάς που έχει μόλις 24 ώρα εδώ στην Αύπακτο. Εκτέλεση φάουλ με τον Νάκα. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Κράση ενώ περίμενε την μπάλα ο Κονίδας, η μπάλα φεύγει out και κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο του Αυπακτιακού. Ο Καλαμπόκας είναι αυτός ο οποίος κερδίζει την μπάλα από τον Λίπη. Η σέντρα που γίνεται, λέει ο Καραμαλής, διαβάζει την... Αρώνης. Έχει στήριγμα τον Εσκουρέντο. Του πέρασε την μπάλα. Παλιά του Εσκουρέντο εξαιρετική για τον Νάκα. Ο Νάκα απέναντι από τον τερματοφύλακα θα πλασάρει τον γκολ. Ο πρώτος σκόρερ του Ναυπακτιακού Αστέρα, ο Στέλιος Νάκα, βρίσκει και πάλι τη λύση. Ήταν η μαγική παλιά του Αργεντίνου, του Εσκουρέντου. Ο Νάκα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και αυτή τη φορά με ένα ψύχρεμο συρτό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και πηγαίνει στον πάγκο για να πανηγυρίσει τον γκολ που χωρίζει πλέον τις δύο ομάδες και φέρνει τον Αυπακτιακό στην θέση του οδηγού ακριβώς με τη συμπληρώση του 5ου λεπτού της επανάληψης. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Διαγόρας Βραχνεϊκών ιτήθηκε από τον Ανταγκαστούνη με 2-0. Έχει ρεπό σήμερα και γι' αυτό βρίσκεται εδώ ως κατάσκοπος ένας πρώην τεχνικός του Ναυπακτιακού, ο Ανδρέας Ζήκος, για να τον παρακολουθήσει εν ώψη της αναμέτρησης της επόμενης Κυριακής. Βέβαια το παιχνίδι έχει πολύ δρόμος ακόμη. Είμαστε στο εύθραυστο 1-0. Καλαμπόκας από τους καλύτερους του Ναυπακτιακού. Εκτέλεση κόρνερ. Μπάλα στρώνεται, ένα δυνατό σουτ. Την μπάλα βρήκε και στο πόδι του προθυμένου Κυριακόπουλου, Καπίας. Μπαλιά του Καπία, εξαιρετικό παιχνίδι και από τον Στέφανο Καπία. Είδατε μια πολύ... Εδώ υπάρχει offside. Δεν μετράει το αυτό γκολ αυτό, το οποίο οι 8
για τον Νίκο Κουρμπανά, καθώς έχει χρησιμοποιήσει ήδη τον Ματέο Κράση στη θέση του Γκέτση. Σέντρα που γίνεται, ο Γκάτσης δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Ο Κράση που αφήνει για τον Γκάτση, το σούτ του Γκάτση δεν έχει πρόβλημα να μαζέψει. Ο Καραμάλης και του 10ου ομίλου για να πάρετε. Να δούμε τον Νάκα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο Καραμαλής μάζεψε την μπάλα. Του Πακτιακού προωθούνται. Θεοχάρης, Καπίας και ο Κονίδας στην εκτέλεση. Εκτελεσμένο και αυτό στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα παραλίγο να υπάρξει ένα αυτογκόλ εδώ. Κονίδας για το Μεζίνη. Μπαλιά του Μεζίνη για τον Παπανδρέου. Αυτός απέφυγε την αντίσταση. Μια δεύτερη τρίπλα από τον Παπανδρέου. Σε καλή θέση ο Κονίδας, αλλά η επιλογή είναι λανθασμένη. Κράση. Έχει βγει ο Καραμαλής. Ο Κράση θα... Ναυπακιακός προσπαθεί να κρατήσει αυτό το 1-0. Η της Αχαϊκής αναζητούν ένα γκολ που θα τους δώσει κάτι στο σημερινό παιχνίδι. Η σέντρα που γίνεται από κοντά, να το γκολ για την ομάδα της Αχαϊκής. Να λοιπόν που η Αχαϊκή καταφέρει να φέρει στο παιχνίδι στα ίσια με το Μητρόπουλο. Ήταν μια ολιγορία στο κέντρο της άμυνας του Ναυπακτιακού και ήρθε ο Μητρόπουλος και με μια κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μια επίθεση λοιπόν ήταν αρκετή για να φέρει την ισοφάριση για την ομάδα της Αχαϊκής. Απίστευτη πραγματικά εξέλιξη πάνω στο τείχος. Η κόντρα Κονίδας για τον Καπία. Μπαλιά του Καπία, βγαίνει και ο Καραμαλής. Υπάρχει μια σύγκρουση τώρα του Καραμαλή με τον Παπανδρέου. Κόκκινη κάρτα για τον Καραμαλή. Στο 95 αυτό το φάουλ. Ο Καπίας λοιπόν θα εκτελέσει άσχημα πάνω από το ζώο του δοκάρι. Και αυτή είναι η λήξη του αγώνα από τον διαιτητή της αναμέτρησης.